Στο τρίτο μέρος της αποκλειστικής συνέντευξης του Τόνι Μαυρίδη στο Star, ο μουσικός παραγωγός εξηγεί πώς έφτασε στα δικαστήρια με την Έλενα Παπαρίζου. Γράφουν ότι ο Τόνι έτρωγε τα λεφτά της Έλενας και καθόταν και δεν έκανε τίποτα, ένα τεμπελό. Τώρα, παιδιά, δεν είναι έτσι. Γιατί αυτό με πείραξε. Πιστεύω ότι απόδειξα και μέσα σε αυτόν τον χρόνο που έκανα 5 μεγάλες επιτυχίες και με την Πέκη. Έχω κάνει και τον Γονίδη, έχω κάνει. Τώρα αυτή τη στιγμή κάνω σαν και Ρουβά. Ο κόσμος δεν ήξερε τι κάνω. Θεωρούσαν ότι ήταν ένας μάνατζερ, ο φυλακάς αγγελός. Το βαρέθηκα να το ακούω. Εγώ δεν ήμουν φυλακάς αγγελός. Εγώ ήμουν αυτός που τις έγραφε την ορχηστρώση και έτυχε μέσα στον χρόνο να γράφω και 3-4 τραγούδια. Και όλα τραγούδια έχω γράψει. Και μεγάλες επιτυχίες. Την πόρτα τον ουρανό, το πάντα σε περίμενα. Μια γυναίκα που γίνεται star, αναγκαστικά, βγάζει και χρήματα. Δεν μπορεί να έχει έναν άντρα ο οποίος να παίζει και ένα ρόλο, ας πούμε, manager με κατά κάποιο τρόπο ή κάτι άλλο, ας πούμε. Είναι δύσκολο αυτό. Δεν μπορώ να συνεχίσω αυτή την κουβέντα. Εγώ πιστεύω ότι είναι θέμα εγωισμού από μεριά της Έλενας. Γιατί ουσιαστικά είχαμε μόνο μια διαφωνία. Λέγοντας περιστούτιο, τίποτα άλλο δεν είχαμε. Στο σπίτι τα είχαμε βρει. Εγώ και Έλενα κινείται η ουσία, είχαμε μόνο ένα σπίτι. Και κάποια μηχανήματα στο στούντιο μου. Τα είχαμε πάρει μαζί, αλλά έτυχε να είναι στο όνομα της Έλενας. Την υπογραφή σου και το προσέχεις που το βάζεις. Την υπογραφή μάλλον δεν κατάλαβα. Έχει βρεθεί ήδη αγοραστής για το πολυτελές σπίτι των 280 τετραγωνικών μέτρων στην Αναγλυφάδα που έχουν από κοινού. Ποιος θα πάρει όμως τα μηχανήματα που έχουν στο στούντιο αξίας περίπου 20.000 ευρώ? Γιατί έχουμε φτάσει εδώ στην έφταση. Η διαφωνία το εξής, ότι η Έλενα μου είπε ότι θέλω να σου πάρω τα μηχανήματα. Και τη ζυγίζω και τη λέω. Ωραία. Είμαστε μαζί 12 χρόνια. Εσύ θα συνεχίσει το τραγούδι σου και θα μπορέσει να ζήσει. Εγώ τι θα κάνω, λέω. Εμένα δεν είναι η δουλειά μου αυτή. Ξέρω κάτι άλλο να κάνω. Εκεί μπήκε ο εγωισμός. Και τι σου απάντησε. Θέλω να σου το πω. Θα και έφυγε από το σπίτι. Αυτή ήταν η τελευταία τη κουβέντα που με πείραξε πάρα πολύ και εκεί ξεκίνησε όλο αυτό το πράγμα. Είναι ακριβώς σαν να τη ζητούσα εγώ την Έλενα να πάω να πάρω το μικρόφωνο τη. Με αυτό που δουλεύει. Μετά από 12 χρόνια μου ζητά να με πάρει αυτά το στούντιο μου, τη δουλειά μου. Είπαμε μισά-μισά, ναι, αλλά. Το στούντιο πώς θα το μοιράσουμε, ας πούμε. Γιατί τη είπα κάτι, εσύ μια συναυλία να κάνεις. Εγώ για να βγάλω τα λεφτά αυτά θα πρέπει να δουλέψω 6 μήνες. Έλεος. Ξεκίνησε ο κακός ο πόλεμος. Αυτός που είναι δικηγόροι μας. Εγώ δεν είμαι αυτός που θέλω να πάω σε δικαστήριο. Δεν έχω καμία διάθεση. Το μόνο που εύχομαι σε όλο αυτό το πράγμα είναι μια μέρα με το Ντόι να γίνεται φίλη. Μακάρι, θα το ήθελα κι εγώ. Αλλά όταν φτάνει στα δικαστήρια, δυστυχώς δεν μπορεί να είσαι φίλος. Εμάς ο χωρισμός μας είναι καθαρός επαγγελματικός. Δεν υπάρχει δηλαδή, ξέρεις ότι σ' απάτησα, μ' απάτησες. Εμάς μπήκανε τρίτοι άνθρωποι, επαγγελματικά όμως, όχι ερωτικά. Αυτοί μας καταστρέψανε εμάς. Όλοι τριγύρω της, που ειδήθεν, που την αγαπάνε.